Να πάμε στον Άγιο Αμβρόσιο. Εκεί είναι η Αλεξάνδρα η Παύλου, η συνάδελφος, στο σημείο γιατί χθες οι κάτοικοι της κοινότητας έκαναν μία διαμαρτυρία. 8 μόλις μέτρα και κάτι και δεν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης. Λοιπόν, βλέπουμε όλο το χωριό να είναι εκεί έξω. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι έχω μεγάλη παρέα εδώ από το πρωί. Κάτοικοι εδώ του χωριού του Αγίου Αμβροσίου ήρθαν να μιλήσουμε λίγο για το επίδομα θέρμανσης, για την κατάσταση, το γεγονός ότι δεν παίρνουν επίδομα θέρμανσης. Έχουμε εδώ δίπλα μας τον κοινοτάρχη του χωριού, τον κύριο Στέλιο Γρηγορίου, να μας πει έτσι λίγα λόγια για αυτό. Κοίταξτε, είναι μια αδικία εις βάρος του Αγίου Αμβροσίου, πρέπει αυτή να πάψει να υπάρχει. Όλα τα χωριά, τα κρασοχωριά που είναι γύρω μας, υποστηρίζουν το δίκαιο αίτημα του Αγίου Αμβροσίου, διότι είναι μόνιμοι κάτι, βλέπουν ότι είναι της περιοχής και βλέπουν το πρόβλημα ότι αυτό, για 8,5 μέτρα, ας πούμε, να μην παίρνει ο Άγιος Αμβρόσιος το επίδομα θέρμανσης. Δεν είναι μόνο τούτο, προσπαθήσαμε και πήραμε και άλλα επιδόματα για τα νέα ζευγάρια να χτίζουν τα σπίτια τους και είναι κρίμα να μην παίρνουμε και αυτό το επίδομα για τους κατοίκους του. Διότι βλέπουμε ένα χωριό που είμαστε 450 άτομα, έχουμε τις ανάγκες μας. Τα πετρέλαια βγήκαν στα ύψη, το γκάζι είναι βγήκε στα ύψη και πρέπει και η κυβέρνηση να μας δει και εμάς πιο ανθρωπιστικά. Εσείς να μας πείτε έτσι λίγα λόγια, αισθάνεστε το κρύο, πώς το νιώθετε? Αισθανούμαστε το κρύο, καλόν το αισθανούμαστε, είναι πολλά κρύα εδώ πάνω, στον Άγιον Αμβρόσιο. Έχετε θέρμανση είναι στο σπίτι σας? Είναι ορεινή. Έχετε θέρμανση στο σπίτι σας? Ναι. Την ανάβετε τώρα που έχει... άμα είναι κρύο θα ανάβουμε, γιατί να ριούμε, να κρυώνουμε. Εσύ σπίτι μας. Ναι, έχει κρύο, κρυώνουμε. Δεν είναι μόνο τα άλλα χωριά, και εμείς κρυώνουμε. Άμα έρθει στον κάζι μου το πρωί ως τη νύχτα και είναι 17 ευρώ, πώς θα κάνει θέλεις την ημέρα. Δεν είναι μόνο αυτή με τη θέρμανση μου το πρωί 24 ώρες του 23 ευρώ. Είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλεξάνδρα, σε αυτό λίγο θέλω να επικεντρωθούμε. Στην αύξηση, στην αύξηση του κόστους, γιατί οι άνθρωποι εκεί, φέτος ειδικά, έρχονται αντιμετωπή και με ένα νέο κύμα ακρίβειας που έχει να κάνει και με τη θέρμανση και με τον γκάζι και με το ρεύμα. Να μας πούν. Πόσα πληρώνετε τώρα περίπου? Τώρα περίπου... Ακόμα αρχίσαμε τη θέρμανση με τον γκάζι μου. Φτάνουμε τον γκάζι τώρα. Θέλουμε ένα γκάζι κάθε 3-4 ημέρες. Συγγνώμη δηλαδή. Το οποίο στοιχίζει 17 ευρώ. 17-18 ευρώ. Και πόσα στοίχιζε πέρσι? Πέρσι ήταν πιο φτηνό. Ήταν 14 νομίζω. Ναι. Η θέρμανση ακόμα γράψαμε και δεν συμφέρει. Γράφτουμε. Ενώ μας δώκουν κάτι, γράψουμε. Πείτε μας κι εσείς έτσι μια κουβέντα, πώς το αισθάνεστε εσείς? Αισθανόμαστε τον κρύο. Δύσκολο. Αφταίνουμε γκάζι, αφταίνουμε θέρμανση, αφταίνουμε τσάκι και πάλι κρυώνουμε. Πόσα πώς είναι στοιχίζε... δυνατόν με η κηβεία να πιάνει και εμείς να μην πιάνουμε? Πόσα στοιχίζε η θέρμανση πέρσι για να γεμίσετε... Τώρα ένα μήνα, Αλεξάνδρα, πόσα πλήρωσαν περίπου? Φέτη είναι πιο ακριβά, ακόμα δεν τα ανάψαμε ακόμα να δούμε. Πόσα πληρώσατε μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα? Τον γκάζι, τον γκάζι. Ρεύμα. Τον γκάζι. Τον γκάζι. Πληρώσαμε έναν γκάζι. Ακόμα. Είναι κρύο. Ακόμα λίγο μπορεί να αρχίσει. Είναι κρύο. Δεν μπορούμε να σηκωθούμε τον πρωί και να ανάψουμε ή τη θέρμανση, τον γκάζι μας, τον τζάκι μας. Τον τζάκι θέλουμε ξύλα. Όλα στοιχίζουν σήμερα. Παιδιά, και τα ξύλα είναι. Και τα ξύλα, Αλεξάνδρα, να πούμε ότι καίγονται πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Δηλαδή, θέλεις πολλά ξύλα για να ζεστάνεις και το τζάκι. Ζεσταίνει μόνο το σημείο που είσαι. Δεν ζεσταίνει όλο το σπίτι. Ακριβώς. Εντόπισα και έναν κύριο εδώ πίσω, Κατερίνα μου, ναι, ο οποίος έχετε βάλει πετρέλαιο. Όχι, ακόμα όχι, αλλά πάω με το κάτζινι, με το. Πώς το λέμε, το τζάκι. Πόσα σας στοιχίζει, πόσα στοιχίζει περίπου, πόσα η δώσατε διπλάσια, μέχρι... Η τριπλάσια η τιμή. Δηλαδή... Αν έφερα αυτοκίνητο, ένα βαρά αυτοκίνητο με 200 ευρώ, σήμερα έχει 400-500. Πώς θα τα αγοράσω? Δεν μπορούμε. Και ζεσταίνεται η περιοχή πει, μόνο που είναι... Αλεξάνδρα, ζεσταίνεται τον τζάκι, δεν ζεσταίνει, ρώτα τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να βάλει τώρα πετρέλαιο μέσα στη θέρμανση. Παρακαλώ, Κατερίνα, πες μου. Ρώτα τον άνθρωπο, έχει τζάκι, δεν έχει όμως όλα τα δωμάτια τζάκια, φαντάζομαι.
Έχετε τζάκι όμως μόνο στο σαλόνι, φαντάζομαι. Τα υπόλοιπα δωμάτια. Δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν. Πάπλωμα. Μόνο η σόπα. Σούπα του πετρελαίου, αλλά η σούπα του πετρελαίου έτσι φέρει. Έχω η σούπα τη μεγάλη, αλλά βάλεις πετρέλαιο μέσα 20 ευρώ και ώρες. Τέλειωσε. Αλλά 20 ευρώ. Έτσι φέρουν τα πράγματα. Ναι, μάλιστα. Η εικόνα είναι ενδεικτική. Πάμε λίγο ξανά πίσω στον κοινοτάρχη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να ρωτήσω τον κύριο Γρηγορίου αν έχουν κάνει τα οποιαδήποτε διαβήματα, Αλεξάνδρα μου, προς τους υπευθύνους. Γιαγιά μου θέλει να μιλήσει πίσω. Γιαγιά μου, γιαγιά πίσω θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ. Γιώνει μια γοτσιάκαρη μπορώ να βγει σε ισόπα μου. Θέλει δύο καζιά την εβδομάδα. Θέλει με δύο καζιά την μήνα. Δηλαδή να τα βγάλει 160 ευρώ. 160 ευρώ το μήνα. Με μια γριά, με μια κοπέλα. Η σύνταξη της μόνο είναι, βοήθεια δεν έχει που το κράτος. Πόσο μάλλον τούτη γριά να μπορέσει να βγάλει το μήνα της. Βοηθούμε και εμείς τα παιδιά της για να μπορέσει να βγάλει τα πέρα. Μεγάλη αδικία να με δώσουν στη θέρμανση στο χωριό. Τα παιδιά μου για να ζήσω. Είμαι μια γόρα για καριούλη μέρη, είμαι στη σώμα. Πού να πάω. Έχω και κορούα ξένη και σαν ζήμη. Μάλιστα. Λοιπόν, ρώτα σε παρακαλώ, Αλεξάνδρα, μου τον κύριο Γρηγορίου. Να ρωτήσουμε που, και ναι, τον... τι έκαναν, τον αν έκαναν κάτι. Να ρωτήσουμε και τον κύριο Γρηγορίου, τι διαβήματα έχετε κάνει μέχρι στιγμής. Τα διαβήματα μου άρχισαν πριν 4 χρόνια. Α. Είδα όλους τους αρχηγούς των κομμάτων. Μάλιστα. Είδα τον υπουργό πάνω πολλές φορές. Έστειλα επιστολές. Αλλά έκαμε σύσκεψη εδώ με τους βουλευτές της επαρχίας Λεμεσού, είδαν το ζήτημα και προχούν το στη Βουλή να δούμε τι θα πει. Κάπου σκαλώνει το θέμα και έμεινε ο Άγιος Αυρόσιος έξω από την επιχορήγηση αυτή. Δηλαδή δεν έχετε πάρει κάποια απάντηση μέχρι αρνητική. Στιγμής όχι. Κάποια αρνητική. Όχι, όχι, δεν πήραν κάποια υπόσχεση. Περιμένουμε. Έκαμε και μια κόπηγε και ο δρόμος εχθές το Σάββατο, μία ώρα ο δρόμος Καντού Ομόδους. Κάμε τη διαμαρτύρα μας εκεί οι κάτοικοι. Περιμένουμε τώρα που να έρθει ο Υπουργός του Εσωτερικών από το εξωτερικό που είναι να δει το θέμα και να μας ειδοποιήσει, να μας πει τι γίνεται. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα μου. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που ήταν εκεί, όλους τους κατοίκους. Να είσαι καλά. Σας βλέπω να κρυώνετε. Δεν ξέρω, η θερμοκρασία τώρα πόσο είναι εκεί. Μπορούμε να. Πόση θερμοκρασία έχουμε. Ο κύριος Γρηγορίου ξέρει, μπορείς από το τηλέφωνο να βρεις. Αυτό ψάχνω, Κατερίνα. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι περίπου 10 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Περίπου, δεν το κοίταξα το θερμόμετρο, αλλά είναι περίπου 10 βαθμοί τώρα. Είναι για την ακρίβεια 12 βαθμοί, Κατερίνα. 12 βαθμοί, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, να είστε καλά. Το θέμα βγήκε προς τα έξω.